Είμαστε εδώ για να ανοίξουμε και πάλι τη συζήτηση για την ενδοοικογενειακή βία. Δυστυχώς έρχεται και ένα περιστατικό με τραγική κατάληξη να μας δείξει ότι ενδεχομένως, ή μάλλον σε κάποιες περιπτώσεις, όταν τα στόματα μένουν κλειστά, τότε μπορεί να οδηγηθούμε και σε πολύ τραγική κατάληξη. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Σαριδάκη, είναι κοινωνικός λειτουργός και συνεργάτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Καλησπέρα σας. Κύριε Σπαγιαννάκη, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί είστε εδώ με αφορμή μια εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης για αύριο, για την ενδοοικογενειακή βία. Δυστυχώς δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, κύριε Σαριδάκη, και θα επικαλεστώ τη διπλή σας ιδιότητα, γιατί είστε και κοινωνικός λειτουργός, να πούμε πια, ας ανοίξουν τα στόματα, ας μιλήσουμε όλοι. Αρχικά, κυρία Σπαγιαννάκη, θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας λύπη και οδύνη για το περιστατικό αυτό που αναφέρατε. Και βεβαίως να δηλώσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας προς τους οικείους της νεαρής γυναίκας που έφυγε τόσο άδοξα και τόσο πρόωρα. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, έχοντας βαθιά συνέστηση των δυσκολιών που δημιουργεί το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και τα αυξημένα περιστατικά κακοποίησης παιδιών και γυναικών, ανέλαβε την πρωτοβουλία διοργάνωσης σειράς δράσεων και εκδηλώσεων με σκοπό την κινητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών απέναντι στο σημαντικό και ευαίσθητο αυτό θέμα. Σε συνεργασία, λοιπόν, και συμμετοχή αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών του τόπου και βεβαίως με την υποστήριξη του ομίλου της Crete TV, προσπαθούμε να ρίξουμε φως σε σημεία που διαταράσσουν την οικογενειακή γαλήνη, προκαλώντας συνθήκες ακραίας έντασης, πίεσης ή χειροδικίας. Και επίσης προσδοκούμε να περιγράψουμε ή να περιγράψουμε και να παρουσιάσουμε τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης των περιστατικών αυτών, όπως και προϋποθέσεις νομικής προστασίας του θύματος και εν συνόλου του οικογενειακού πλαισίου. Άρα, ουσιαστικά, είναι μια καλή ευκαιρία για τον οποιοδήποτε να μάθει και παραμέτρους γύρω από το τι σημαίνει ενδοοικογενειακή βία, τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να την πυροδοτεί, αλλά θα δώσετε και λύσεις σε ανθρώπους οι οποίοι και σε γυναίκες, οι οποίες ενδεχομένως να έρθουν για να ακούσουν γιατί τους αφορά. Λύσεις νομικού περιεχομένου, λοιπόν. Ναι. Απευθυνόμαστε σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Σε εκδηλώσεις αυτές, ακριβώς. Παίζουν και οι εκπαιδευτικοί το δικό τους πάντα ρόλο, παίρνουν έτσι. Αυτό το ρόλο και ξέρετε, μας ρωτάνε γιατί επιλέγουμε το χώρο των σχολείων για να πραγματοποιούνται αυτού του είδους εκδηλώσεις και δεν επιλέγουμε, για παράδειγμα, κάποιο άλλο χώρο εκδηλώσεων ή κάποιο συνεδριακό κέντρο. Η απάντησή μας είναι ότι επιλέγουμε αυτό το χώρο διότι τα παιδιά μιλούν, κυρία Σφαγιαννάκη, και μιλούν ακόμα και μέσα από τη σιωπή τους. Ναι, άρα μια, στα σχολεία μπορεί να αναγνωριστεί το πρόβλημα. Μια στάση ζωής που αποκτούν πολλές φορές και με το αίσθηκτο των καθηγητών και των δασκάλων. Ακριβώς. Γιατί η εκπαιδευτική κοινότητα έχει πολύ έντονα. Ακριβώς. Και μέσα εκεί από τη στάση των εκπαιδευτικών, των Γάλλων μας εκπαιδευτικών, μπορεί να αναγνωριστεί το πρόβλημα και να προχωρήσει παρακάτω με τις απαραίτητες ενέργειες. Να πάρει το δρόμο του. Να πούμε βέβαια ότι θα γίνει στο 11ο Γυμνάσιο στα Καμίνια η συγκεκριμένη εκδήλωση. Ναι, στο χώρο. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα. Ναι, στο χώρο των 11ου Γυμνασίου και 13ου Λυκείου Ηρακλείου, στην περιοχή Τάλος των Καμινίων. Αύριο στις 6.30. Δεν ξέρω, στην περιοχή Τάλος, Μάχης Κρήτης 52 είναι η οδός. Ναι, είναι γνωστό σημείο, λοιπόν, γνωστό σχολικό συγκρότημα αυτό. Για τα σημεία λοιπόν της ενδοοικογενειακής βίας και τις κακοποιητικές πρακτικές, ένα θέμα το οποίο αφορά και τις γυναίκες, αλλά και τα παιδιά. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να προβληματιστούμε, να μάθουμε και ενδεχομένως να κινητοποιήσουμε και οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι το οποίο γίνεται πίσω από κάποια κλειστή πόρτα. Ξέρετε, αξίζει να υπερτονίσουμε δύο στοιχεία, κυρία Σφαγιαννάκη. Τα θύματα κάθε μορφής βίας χρειάζεται να βρουν τη δύναμη να αποταθούν στις αρχές και στους ειδικούς, ενώ όλοι οι υπόλοιποι εμείς πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Ας μην περιμένουμε λοιπόν το επόμενο έγκλημα που θα μας συγκλονίσει. Η ευθύνη μας απέναντι στο πρόβλημα ας μην εξελιχθεί σε ενοχή. Μάλιστα. Να πούμε δύο λόγια και για τους ομιλητές. Βεβαίως, οι ομιλητές που θα τοποθετηθούν στην εκδήλωση αυτή είναι ο Εδεσμιολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατέρας Αντώνιος Κασοτάκης, εφημέριος της Ενορίας Αγίας Βαρβάρας Καμινίων, ο Αντισαγγελέας Ηρακλείου κ. Ευστάθιος Θεοφανίδης,
η προϊσταμένη του Γραφείου Ανηλίκων εκ μέρους της Υποδιεύνησης Ασφαλείας Ηρακλείου, η ανθυπαστυνόμος κυρία Δήμητρα Λιάπη από το πρώτο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου, ο κύριος Κανέλος Ιωάννης, εκπρόσωπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, η κυρία Εκατερίνη Μπιζαράκη, παιδοψυχίατρος και διευθύντρια του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, καθώς και η κυρία Παπαδακάκη Μαρία, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης. Και επίσης να σημειώσουμε ότι χαιρετισμό θα απευθύνει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ειρηναίος. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα παρακολουθήσουμε τις εργασίες και φυσικά είναι μια καλή ευκαιρία, το λέω και το ξαναλέω, για να μείνει αυτό το θέμα στο προσκήνιο. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για τη στήριξη του ομίλου της Κρήτης. Να είστε καλά. Μάλιστα.